Για πάμε τώρα στην κυρία Γεράκη. Είστε ψυχολόγο τη Ελληνική Αστυνομία. Καταρχήν, δεν ξέρω αν ήρθατε σε επαφή με τον κύριο Λίτρα. Εάν... Όχι, όχι. Εμεί ασχολούμαστε mm -hmm. για υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προ του συναδέλφου. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το τελευταίο διάστημα και ο υπουργό μα έχει θέσει πολύ σαφέ ότι θα κάνει τα πάντα για την προστασία των θυμάτων, είτε μιλάμε για γυναίκε που είναι η πλειοψηφία, είτε για άνδρε που είναι κακοποιημένοι. Άρα, εσεί έρχεστε σε επαφή με τα θύματα, Όχι. Εμεί ερχόμαστε σε επαφή με του συναδέλφου, οι οποίοι περνάνε συνεχόμενε εκπαιδεύσει. Το τελευταίο διάστημα για να επανδρώσουν τα νέα τμήματα ενδοοικογενειακή που από 18 έχουν γίνει από τον Ιούνιο 65. Οπότε να είναι πολύ περισσότερα και πιο άμεση η ανταπόκριση και των συναδέλφων αλλά και η διαθεσιμότητα των πολιτών θύματα σε αυτά. Ε, χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα και τον κύριο Φλωρίδη, που βέβαια από το 2006 υπάρχει το, το αυταπάγγελτα. Αλλά αργούμε λίγο στην Ελλάδα να τα κάνουμε τη θεωρία πράξη. Άκουσα για το βραχιολάκι που είναι. Στα πλαίσια μια συνεργασία την οποία έχουμε με την Ισλανδία και το πώ αντιμετωπίζουν εκεί τα θέματα ενδοοικογενειακή βία. Εκεί, όταν μια γυναίκα καλεί το 112, θα πάει κλιμάκιο αστυνομικών στο σπίτι του θύματο και κλιμάκιο, αν χρειάζεται και υπάρχουν παιδιά για την προστασία και συμβουλευτική των παιδιών. Απομακρύνεται ο δράστη, αλλά δεν απομακρύνεται στην τύχη του. Απομακρύνεται και περιορίζεται με ένα βραχιολάκι, το οποίο συνδέεται με GPS με το panic button τη γυναίκα, ώστε να, μην... να τηρείται. Αν φτάσει στην, Ακριβώς... στην απόφαση, δουλεύει μόνο το panic button. Ακριβώ, οπότε η αστυνομία εκεί έχει και τα δύο. Συνδεδεμένο με το βραχιολάκι εσά οι συνάδελφοί σα. Ναι. Τι σα περιγράφουν, Γιατί είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή. Ναι. Ε, και δεν μα ενδιαφέρει ο θήτη, θέλω να πω. Μα ενδιαφέρει το θύμα. γιατί Εννοίτες, έχουμε, γιατί υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει μια, ένα μπέρδεμα λίγο τι τελευταίε μέρε για αυτά τα ζητήματα. Ο θήτη είναι θήτη. Ακριβώ. Θα έπρεπε να μην είναι θήτη. Ακριβώ. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ετικέτα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα το ποινικό λόγο, όπω δεν σα λέει και τίποτα σαν άνθρωπο πω είναι πολύβια μόνο από το ψυχολόγο σε Ελλάδα. Το παραμικρό, ούτε η καριέρα του, ούτε τίποτα. Ούτε το Καθόλου. οικονομικό του στάτου, τίποτα. Εγώ θα υπογραμμίσω εδώ ότι το θύμα έχει, είναι επίση έγκριτη ποινικολόγο, που αυτό ε, φαίνεται το ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να διεκδικήσει. Όσα δικαιώματα έχουν τα θύματα που μία απλή κοπέλα μπορεί να μην τα λέτε. ξέρει. Γιατί ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ακριβώ και τι να διεκδικήσει σωστό. τόσο αναφορικά με την προστασία τη, όσο αναφορικά και με, τα... με τι νομικέ κινήσει. Σε αυτό λοιπόν εκπαιδεύονται συνεχώ αστυνομικοί οι οποίοι επανδρώνουν τα τμήματα ενδοοικογενειακή βία, για να μπορούν να καθοδηγήσουν λεπτομερώ σε κάθε βήμα το θύμα στην προστασία του. Α, αν μου επιτρέπετε, μία ερώτηση θεωρώ ότι είναι σημαντική γιατί. Σε περιπτώσει ενδοοικογενειακή βία υπάρχουν θύματα με τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί. Ποια είναι αυτά, Είναι τα παιδιά. Ακριβώ. Σε πολλέ περιπτώσει υπάρχουν παιδιά. Εκεί τι σύμβουλε δίδεται στου αστυνομικού που θα βρεθούν να αντιμέτωποι με παιδιά τα οποία έχουν δει τη μητέρα του μέσα το στο ίδιο του το σπίτι να κακοποιείται και στη συνέχεια τον πατέρα να μην είναι μέσα στο σπίτι. Σα ευχαριστώ για αυτή την υποσημείωση που κάνετε. Αρχικά θα ήθελα να πω το ότι δεν μιλάμε για ένα χαστού και εδώ μιλάμε για μια Φανώς. μανιακή πράξη, η οποία επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, τα οποία για να φτάσει να γίνει αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αλυσίδα που λέμε κύκλος, φαύλος κύκλος της Δυστυχώς. βίας. Έτσι, και ξεκινάει από την ψυχολογική βία η οποία υπάρχουν στα σπίτια αυτών των θυμάτων, κατά κόρον, ε, τα, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω βιβλιογραφικά, ότι μπορεί να προκαλέσει τραύματα ψυχικά αν, που δεν επουλώνονται. Δεν είναι, Οι πληγές μπορεί αφαιρώ. να ακολουθούν. Τα παιδιά λοιπόν είναι Πραγματικά θύματα αυτών των περιστατικών. Εκεί λοιπόν, αν υπάρχουν παιδιά, στου συναδέλφου, συμβουλεύουμε mm -hmm. ότι αν υπάρχει κάποια δομή, ένα κέντρο ψυχική υγεία για παιδιά στην περιοχή, να απευθυνθεί το θύμα ή σε κάποιον ιδιότητα ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, εάν η οικογένεια έχει οικονομική ε, δυνατότητα. δυνατότητα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γεράκη. Θεωρώ, κύριε Παπαδόπουλο, να είστε, είστε καλά. καλά. Καλημερίζουμε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ.